Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα ήρθα έτσι με μια διάθεση 90s και είπα γιατί όχι. Βασικά με βοήθησε πάρα πολύ η κολλητή μου, γιατί τη ρώτησα τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω για βίντεο και μου λέει γιατί δεν κάνεις 90s και πάνω στο ψάξιμο είπα γιατί δεν κάνω 90s και ορίστε ήρθαμε 90s. Και δεν θα μπορούσα να έχω επιλέξει άλλη από τη μία και μοναδική star των 90s αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή τα 90s έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και φυσικά δεν είναι άλλη από την Dua Lipa. Φυσικά, είναι η Dua Lipa. Θα αντιγράψουμε σήμερα λοιπόν αυτό εδώ το μακιγιάζ που έχει έτσι μπλε αποχρώσεις και συνειδητοποιώ εγώ τώρα, άκου εκεί τι συνειδητοποίησα, ότι δεν έχω μια παλέτα ο άνθρωπος που να έχει μόνο μπλε αποχρώσεις. Τι αδικία είναι αυτή τώρα πούμε, που συνέβη? Είναι δυνατόν? Είναι ποτέ δυνατόν? Παρ' όλα αυτά έχω πολλές παλέτες με μπλε αποχρώσεις, αλλά ήθελα έτσι μία μόνο με μπλε. Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε, γενικά το πρόσωπό της είναι αρκετά άβαθο. Γενικά την εποχή των 90s τα πρόσωπα ήταν εντελώς άβαφα, άρα εμείς τι θέλουμε, μεγάλη ενυδάτωση. Θα χρησιμοποιήσω το Cherry Box στο Spring που μου ήρθε, το Charis. Είναι booster το οποίο περιέχει argan oil μέσα και βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση και έχει τέλεια υφή στο make-up, παιδιά. Έσταξε πάνω μου. Θα βάλω καλά σε όλο μου το πρόσωπο για να υδατωθεί. Βλέπετε, το κάψιμό μου ακόμη δεν έχει φύγει. Έχω και τέτοια προβλήματα. Και στο λαιμό βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά. Μπαίνει μέσα στις λεπτές λεπτίδες και βοηθάει απίστευτα. Θα συνεχίσουμε με λίγο κονσιλεράκι. Δεν θα βάλω καθόλου make-up γιατί θέλω έτσι λίγο πολύ glass να είναι το πρόσωπό μου. Αυτό θα το πετύχουμε χωρίς make-up γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν το ίδιο. Και θα πάρω ένα πινέλο του make-up και θα το κατεβάσω και λίγο προς τα κάτω. Στην ουσία δίνω στο πρόσωπό μου μια ωραία υφή, μια ελαφριά κάλυψη, έτσι ώστε να φαίνεται ότι δεν είμαι σχεδόν καθόλου βαμμένη. Α, τέλειο. Τέλεια. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα τώρα. Από εκεί και ύστερα, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μάτια. Θα βάλω σαν μάση για τα μάτια το eye primer της Urban Decay, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια είναι έτσι πιο στεγνό, δεν είναι σαν το της P. Louise. Αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ ωραία σταθερότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί γίνεται matte και κρατάει πάρα πολύ, δηλαδή πολύ πιο πολύ από τη P. Louise για μένα κρατάει. Μπορείς να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ βαμμένος με αυτό. Βάλαμε τη βάση μας και πάμε να δούμε τι έχει κάνει εδώ η make-up artist της Dua Lipa. Λοιπόν, γενικά βλέπουμε ότι έχει πολύ στρας στην εσωτερική γωνία σε ανοιχτόχρωμη σκιά, πιο πολύ πάνω ένα blend. Θα κάνουμε κάτι δικό μας τώρα εμείς. Θα χρησιμοποιήσω τη James Charles Palette. Είναι η μόνη που έχει και μπλε και glitter και θα ξεκινήσω με τούτη εδώ την απόχρωση. Θα πάρω ένα πινέλο με φυσική τρίχα, αυτό είναι της Zoeva, το Looks Crazy, είναι το 228 και θα αρχίσω να μπλεντάρω προς τα έξω. Για το fallout δεν ανησυχώ, θα το ξαναπεράσω μετά με τα concealer. Και τώρα αρχίζω και κάνω αυτή τη γωνία προς τα μέσα. Τώρα, ας πούμε, αυτή η παλέτα που την αγόρασες εσύ από τη Morphe, 20, πόσο έκανε, 30 ευρώ. Είναι δυνατόν να κάνει fallout, πες μου εσύ τώρα. Τέλος πάντων, την αγαπώ πάρα πολύ, οπότε δεν μπορώ να πω και πολλά. Ό,τι και να πω, θα είναι λάθος. Έχετε παρατηρήσει πόσο έχουν μπει τα 90's εντωμεταξύ στη τωρινή δεκαετία? Δεν ξέρω γιατί έτσι τι γίνεται, αλλά ωραία τα 90's, εντάξει. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Πολύ λιλά, πολύ μπλε. Ωραίες επιδερμίδες. Τέλεια. Καλό, καλό, μου αρέσει. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη. Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε με αυτή την κλιτερά τη σκιά εδώ πέρα. Παίρνω ένα έτσι flat πινελάκι και θα τα μπονάρω εδώ. Πάμε και μαλλί, τι λέτε, να κάνουμε και λίγο μαλλί. Dua Lipa. Μην το βλέπεις έτσι το δικό μου το μαλλί τώρα. Φίλετε, μεταξύ έχω ένα φόρεμα το οποίο είναι ακριβώς ίδιο χρώμα με το σετάκι που φορούσε στα Grammys.
Γιατί αυτό το make-up είναι από εκεί, από τα Grammys. Θα συνεχίσω με ένα τέτοιο πινελάκι και θα πάρω αυτήν εδώ την πολύ ανοιχτόχρωμη γαλάζια σκιά. Όπου και τα νύχια μου ταιριάζουν τέλεια. Πολύ Dua Lipa σήμερα, πολύ Dua Lipa θα γίνω. Και θα τη βάλουμε μπροστά. Στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε τι κάνετε τώρα που είμαστε όλοι σε καραντίνα. Πώς περνάτε το χρόνο σας, σας βοήθησε το βίντεο που σας έκανα. Στείλτε μου να περάσει και ο δικός μου χρόνος κάπως. Έχω κάνει τα πάντα, έχω κάνει γυμναστική, έχω κάνει τσουρέκια, έχω κάνει κι εγώ τσουρέκια, τα έκανα όλα. Έχω καθαρίσει όλο το σπίτι. Έχω συμμαζέψει τις ντουλάπες μου. Σετάκια έχω κάνει, τα πάντα έχω κάνει. Πείτε τίποτα να περάσει ο χρόνος. Κάνω βιβλίο πρέπει να αρχίσω, αλλά δεν έχω και κανένα καινούργιο πρέπει να πάρω. Πού να πάρω, από πού να πάρω. Πάρω κανένα ιντερνετικά, ξέρω εγώ. Προτείνετε κάτι. Α, καλέ, αυτό πάει και γίνεται καλό. Καλό γίνεται, καλό γίνεται. Συνεχίζει το μπλεδάκι να φεύγει από κάτω τώρα. Έτσι κοντά στο μάτι. Θα πάρω λίγο πιο σκούρη σκιά τώρα. Το ίδιο πινελάκι αυτό εδώ. Θα πάρω αυτήν εδώ. Τη βάλω πάρα πολύ κοντά στα βλεφαρά μου. Πάρα πολύ κοντά μιλάμε. Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα πάρω λίγο την πιο ανοιχτόχρωμη τώρα απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Και θα κάνω έτσι ένα blend λίγο πιο κάτω. Και είσαι έτοιμη για αυτό που θα πάει να γίνει τώρα. Γιατί έχω αυτό που κρυολά, που θα μπει έτσι εδώ πέρα από κάτω και θα γίνει χαμός τώρα. Τι να περιγράψω εγώ για αυτό το pigment, πες μου. Τι να περιγράψω εγώ για αυτό το pigment. Θέλω ένα πινέλο τέτοιο έτσι εδώ. Flat πινέλο, πολύ flat όμως. Πάρω έτσι λίγο από το pigment εδώ. Το κοιτάξω κατά πάνω. Πολύ glitter εκείνη την εποχή, να ξέρετε. Θα τον ανεβάσω έτσι και λίγο προς τα πάνω. Νομίζω σας τρομάζω όταν έρχομαι τόσο κοντά. Έτσι θα αρχίσω να πιστεύω στο τέλος. Don't show up. Don't come out. Έτσι λέει. Πάρε ένα fluffy πινελάκι έτσι να διώξουμε τα πολλά πολλά από το μπλε. Δεν διώχτηκα, δεν πειράζει, θα τα σώσουμε. Περίμενε. Πάμε να βάλουμε την ανοιχτόχρωμη γλυτερά τη σκιά που είναι αυτή εδώ, η στούντιο είναι η νούμερο 71. Στούντιος, συγγνώμη. Αυτές τις έχω πάρει. Δεν θυμάμαι. Α, από τη Θεανό Τσαμπάζη. Τις βρίσκω στην έκθεση συνήθως και τα πήρα από εκεί. Δείτε τι ωραίο που είναι. Θα γίνει χαμός τώρα. Το βάλουμε στην εσωτερική γωνία αυτό. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε γλύτερ έχετε, εννοείται. Ασπουλιάρικο. Τρελαθεί. Η τσιμπλίτσα εδώ πέρα που έχει γίνει άσπρη γκλίτερ. Νιώθω ότι μπορώ να κάνω μπάνιο με αυτό το γκλίτερ, πραγματικά. Και πάμε να βάλουμε και λίγο μαύρο μολύβι στο από πάνω μέρος εδώ πέρα, για να τονίσουμε τις βλεφαρίδες. Τότε δεν φορούσανε πολύ βλεφαρίδα, δεν ήταν της μοδός. Της μοδό. Η Dua Lipa, παρόλα αυτά, νομίζω πως φοράει σε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά εγώ δεν θα βάλω. Δείτε πώς τόνισε το βλέμμα χωρίς να φοράω μάσκαρα, ρε φίλε. Τέλειο. Θα πάρω το πινέλο που έβαλα πριν το κονσίλερ, γιατί δεν έβαλα make-up. Και θα μπλεντάρω λίγο την κατάσταση. Το στείλω και λίγο ψηλά έτσι. Το πράγμα. Δεν έχω βάλει κάτι πάνω επιπλέον. Αν χρειαστεί, μπορούμε να προσθέσουμε όμως κονσίλερ. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Αλλά γενικά έτσι ήταν λίγο πιο free κατάσταση. Okay, alright. Let's make a glass skin. Actually, we will take this bronze. Okay, ας μιλήσω στο αγγλικό. Δεν το έχουμε το αγγλικό. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό το bronzer λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα. Το οποίο είναι το Global Glow από MAC. Πάρουμε λίγο με το πινελάκι μας έτσι για το bronzer. Και το μόνο που θα βάλουμε είναι έτσι λίγο εδώ στα cheekbones. Πολύ ελάχιστο όμως, μην φανταστείς. Ότι ίσα ίσα να δώσουμε κάτι ρε παιδί μου, ότι κάτι έχει γίνει εδώ. Και πάμε να σε διδάξω τώρα πως θα γίνει το glass skin. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε υγρή σκιά θες. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω από Kryolan. Είναι η Illusion. Α, να από εδώ πάω να το ανοίξω. Και θα πάρω αυτό εδώ το ωραίο το περλέ.
Το βλέπεις πως βγαίνει, το βλέπεις. Το βλέπω να λες. Και θα το τοποθετήσω σε αυτό το σημείο. Τώρα εσύ λες τι κάνει αυτή η τρελή. Ξέρετε τι κάνει η τρελή, νομίζεις. Μαζί διδασκόμαστε τώρα, περίμενε. Να δω εδώ τι θα γίνει. Α, καλά, αυτό είναι ωραίο. Ε, τι λες. Τελικά η τρελή ξέρει. Ξέραν και από highlight, νομίζεις, εκείνη την εποχή. Ξέραν μάλλον. Βασικά βάζανε μάλλον πολύ κρέμα, μπάλμ. Επίσης, άκυρα τώρα, είδα ένα τρίκ στο TikTok, το οποίο η άλλη παίρνει lip balm για τα χείλια και κάνει glass skin και φαίνεται τέλειο. Έτσι και λίγο πάνω από τα χείλια και λίγο εδώ. Εγώ το Robocop. Ωραίο βγήκε. Δουλπίζω λίγο, ε. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα, θα βάλω και λίγο από αυτό το κόκκινο εδώ στα μάγουλα. Να ζωντανέψω λίγο, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το αφήσω έτσι. Μην τρομάζεις. Παίρνω το τέλειο εδώ πέρα φλάφι πινελάκι μου. Okay, all right. Τι γίνεται με τα φρύδια? Εκείνη την εποχή τα φρύδια τίνγκ έτσι. Όσες είχαν αφήσει φρύδια από την προηγούμενη σεζόν, γιατί κάποιες τα είχαν τσουρωμαδίσει, τα μεγαλώνανε, τα χτενίζανε και άντε γεια, νικήτρια. Θα χρησιμοποιήσω το soft brow. Το soft brows, όπως λέγεται αυτό τέλος πάντων. Θα ψεκάσω εδώ και έχει μέσα και το πινελάκι του. Παίρνω έτσι εδώ μια γενναία ποσότητα. Και τι κάνω εγώ τώρα? Μία προς τα κάτω, όλα τα φρύδια. Και πάμε προς τα πάνω τώρα. Oh yeah baby! Καλέ πολύ 90's έχω γίνει τώρα, έτσι. Μου άρεσε αυτό το 90's look. La look. Αυτό είναι σκολομαλή. Θέλεις? Και θα φτάσουν τα φρύδια μου στο τέλος στα μαλλιά μου. Δεν τα βγάζω πλέον. Έχω πάρει αυτή την πορεία εξέλιξης. Νομίζω πως είναι πιο ομοδάτο να μην τα βγάζεις. Τι λες κι εσύ? Τι λες κι εσύ? Άκου να δεις τώρα. Θα βάλουμε μασκάρα. Θα χρησιμοποιήσω τη Last Sensation μασκάρα. Ή να βάλω και λίγο primer. Άντε θα βάλω και λίγο primer στις μασκαρές μου. Στις βλεφαρίδες μου εννοώ. Πάμε να βάλουμε το Last Sensation primer. Να γίνουν λίγο τούμπανες οι γλυφαρίδες. Δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή είχαν primer και... Πάμε να κάνουμε κάγκελο τη γλυφαρίδα τώρα. Το blending ήταν άγνωστο εκείνη την εποχή, γι' αυτό δεν το έχω κάνει blending πολύ. Μην το βλέπετε έτσι άσχημο. Ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει. Είναι της μοδός σας είπα, δεν ακούτε. Κάνετε blending, όχι εντάξει, κάντε blending, δεν μπορώ να βλέπω αμπλεντάριστα πράγματα. Αλλά αυτό έτσι κάπως έχει κάτι, ρε παιδί μου. Επειδή είναι μονόχρωμο το πάνω, δεν είναι ότι έχει πολλές αποχρώσεις. Αν είχε πολλές αποχρώσεις, θα είχαμε πρόβλημα. Μα έλεγε, παίρνουν και τον glitter και το βάζαν και στο στήθος. Δεν είχαν πρόβλημα τότε, όχι. Α, θέλει ξύσιμο. Τέλειο. Θα πάρω από Kylie Jenner παρόλα αυτά. Είναι το Bare Lip Liner. Και πάμε να συνεχίσουμε με το Kylie Jenner Kylie Jenner Velvet Liquid Lipstick, το οποίο είναι η απόχρωση Commando. Ναι, έτσι, μου αρέσει που είναι ενυδατικά αυτά της Kylie Jenner. Εντάξει, είναι και ότι καλύτερο έχω βάλει στα χείλια μου, αλλά είναι ενυδατικά και φαίνονται λίγο πιο juicy στα χείλια. Τέλος, λέω να μην κάνω το χτένισμα που είχε η Dua Lipa στο βίντεο της. Αλλά έχω δει ένα άλλο χτένισμα που είχε κάνει σε μια φωτογράφησή της. Θα σας το βάλω και αυτό εκεί πέρα, να το βλέπετε. Και τι έχω κάνει εγώ τώρα? Έχω πάρει σελιδοδείκτες εδώ πέρα. Έβγαλα τα τέτοια. Πήρα τα κλασικά αυτά τα τσιμπιδάκια. Τα οποία τώρα εγώ θα βάλω έτσι. Και έτσι. Και θα βάλω
και άλλα δύο από την άλλη, σε άλλο χρώμα αυτή τη φορά. Το μαλλί εδώ πίσω τι γίνεται. Εντάξει, όλο το προφίλ της είναι έτσι 90s και αγαπώ, εντάξει, την Dua Lipa Forever. Και εγώ απλά θα τα πιάσω τα μαλλιά μου, γιατί αλλιώς είναι μια φούντα. Θα σου κοτσάρω και ένα σκουλαρίκι minimal, minimal όμως, έτσι, όχι τίποτα τραγικό. Και εδώ πέρα βλέπεις την Dua Lipa της Ελλάδος. Ε, εγώ είμαι αυτή. Don't show up, don't come out. Θα ήθελα να είμαι Dua Lipa. Οκ, παρόλα αυτά, ό,τι έχει ο καθένας καλό είναι. Έγινα κι εγώ η Dua Lipa της Ελλάδος όσο μπόρεσα. Φτάσαμε λίγο στην εποχή των 90s, σας ταξίδεψα. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!